Καλημέρα κύριε Βουλευτά, καλημέρα κύριε Καθασόπλε. Καλημέρα κύριε Πουίκ, σε εσάς και στους ακροατές μας. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που ως δημότης μιας περιοχής της Κεσαριανής για πρώτη φορά θα έχω δήμαρχο κομμουνιστή. Πώς θα περάσω? Το κάνω έτσι παρενθετικά στην αρχή έτσι, για να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα. Είχατε το Μακρύ εκεί, ο οποίος ήταν φοβερός δήμαρχος, ομολογώ. Βεβαίως, υπήρχε μια ιστορική παρακαταθήκη. Σωστό. Τις προηγούμενες δεκαετίες με κομμουνιστές δημάρχους στην Κεσαριανή και ιδιαίτερα με το Μακρύ. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουν αφήσει αποτύπωμα σοβαρό στην περιοχή και γι' αυτό δεν είναι τυχαία η επανεκλογή πάλι. Ναι. Κομμουνιστή δημάρχου στην Κεσαριανή. Το βέβαιο είναι ότι η βασική αντίληψη της νέας δημοτικής αρχής θα είναι οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, του λαού που ζει εκεί στην Κεσαριανή και η βελτίωση των συστημών διαβίωσης. Έχει αστικοποιηθεί βέβαια η περιοχή, έτσι, με την έννοια του ότι πια έχει πάει σε μια μεσαία τάξη. Βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν εκεί λαϊκές οικογένειες, λαϊκά στρώματα, προσφυγικός πληθυσμός. Τα σπίτια τα χαμηλά. Και από αυτή την άποψη λοιπόν και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Τα καθημερινά προβλήματα της επιβίωσης. Ακρίβεια. Τα καθημερινά προβλήματα βεβαίως της ακρίβειας, της φοροεπιδρομής. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων εκεί της περιοχής. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτά θα είναι τα βασικά στο επίκεντρο της νέας δημοτικής αρχής. Ωραία. Επειδή θέλω να γίνεται μια καλή συνεργασία, να σας ξεκινήσω από τα προβλήματα τα δικά μας καθημερινότητας ή να σας πάω στην Μέση Ανατολή, όπου όταν μάλιστα αύριο το ΚΚ, αν δεν κάνω λάθος, διοργανώνει και συναυλία συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους. Στα εργατικά σωματεία και μαζική φορείς διοργανώνουν το συναυλία. Νόμιζα πως ήταν το ΚΚ. Εντάξει, στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τη λαϊκή αντίδραση και στην οργάνωση της πάλης του λαού ενάντια στον πόλεμο που διεξάγεται στην Παλαιστίνη. Εδώ που τα λέμε σκέφτομαι το τι δισεκατομμύρια έχουν πέσει τα ταμεία πολεμικών βιομηχανιών, κύριε Καθασόπουλε. Βεβαίως, κοιτάξτε, δεν είναι μια φωτοβολίδα. Από βορειοκορεάτικα μέχρι δυτικά, έτσι. Έτσι. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Η εκδήλωση αυτής της σύγκρουσης που παρατηρούμε, της επέμβασης της υπεριαλιστικής η οποία γίνεται, άλλωστε εκτός από το Ισραήλ συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν το Ισραήλ σε αυτή την γενοκτονία την οποία κάνει στη λωρίδα της Γάζας και οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί συμμαχοί τους και οι Ευρωπαίοι συμμαχοί τους συνολικότερα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ακριβώς είναι μία ακόμη έκφραση της όξυσης των ανταγωνισμών των οποίων υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη υπάρχει και ο κίνδυνος συνολικότερης γενίκευσης της περιφερειακής αυτής σύγκρουσης. Που θα την υποστούμε βεβαίως και οικονομικά, έτσι. Βεβαίως, την υφίσταται καταρχάς η λαϊκή της Παλαιστίνης αλλά και του Ισραήλ. Έτσι. Αλλά θα την υποστούν και οι λαοί ευρύτερης της περιοχής εδώ πέρα. Γιατί πέρα από τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον κυρίαρχο ρόλο τον οποίο θέλει να παίξει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τους ανταγωνισμούς για τη μεταφορά της ενέργειας και τις ενεργειακές πηγές. Υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον τεράστιο εμπορικό πόλεμο που υπάρχει για τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και τα δύο ανταγωνιστικά σχέδια, το κινέζικο με το ινδικό. Και από αυτή την άποψη λοιπόν όλα αυτά βεβαίως θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στα ζητήματα της ακρίβειας. Ναι, βάλατε βέβαια μια παράμετρο η οποία είναι πολύ ουσιαστική, το θέμα της ενέργειας, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και μάλιστα η Σευρών, η οποία ήταν να ξεκινήσει στην Κύπρο, τελικά διαφωνεί, κάνανε πίσω. Ακούω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει ακόμα ένα περιθώριο στη γαλλική εταιρεία αν θα μπει στο παιχνίδι. Και ο Τούρκος έχει θυμώσει, γιατί για κάποιο λόγο σκάλωσαν τα δικά του και έχει βγει έξω από το χώρο, εξού και κάνει ό,τι κάνει. Και σε βάρος Ελλάδας. Μα και τη Θεσσαλονίκη έπιασε ότι είναι στην κυριαρχία του λίγο πολύ. Δηλαδή, στο όνειρο της πατρίδας του. Τι γίνεται με τον Τούρκο, κύριε Καρδάσο? Φαίνεται ότι οξύνονται συνολικά οι ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Mm. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια προσπάθεια αναδιάταξη των δυνάμεων. Η Τουρκία θέλει να είναι ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, να εκφράσει συνολικά τα αραβικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό τη φέρνει σε ανταγωνισμό με το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και σχέσεις προσπάθειας συνεργασίας όμως από την άλλη τη μεριά.
και αυτά τα ζητήματα αφορούν και τα ελληνοτουρκικά, ας το πούμε έτσι, ελληνοτουρκικές υποθέσεις, όπου την ίδια στιγμή η Τουρκία αυξάνει τις διεκδικήσεις της σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, από την επέκταση της ΑΟΣ της Τουρκικής σε βάρος του Καστελόριζου και άλλων νησιωτικών συμπλεγμάτων της Ελλάδας, μέχρι ακόμη και τις δηλώσεις ότι η μεγάλη, η πατρίδα της καρδιάς μας εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι την Ιερουσαλήμ. Από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιερουσαλήμ. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σε αυτό το ζήτημα και η πύρητη αποθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί μπορεί να αναφλεγεί από την πάση στιγμή. Εμείς προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, κύριε, για όλα τα ενδεχόμενα σκόπα. Πάντως όταν υπάρχει μια ένταση μεταξύ των δύο χωρών είναι καλό να δουλεύει η διπλωματία. Είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο χωρών, είναι δύο τα υπουργεία. Είναι το εξωτερικό και το άμυνα. Το εξωτερικό έχει όπλο τη διπλωματία. Αν αποτύχει η διπλωματία, το άμυνα έχει άλλα όπλα. Μήπως πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο με τον Τούρκο, έστω και κάτω από συνθήκες έτσι λίγο εντάσεως. Το θέμα είναι σε ποια πλαίσια γίνονται αυτοί οι διάλογοι. Ήδη θα ξεκινήσουν, έχει προγραμματιστεί αρχές Δεκέμβρη να γίνει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Γιατί να μην γίνει? Κοιτάξτε, το θέμα είναι το πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνεται. Και δυστυχώς το πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνεται, οι οδυνηροί συμβιβασμοί οι οποίοι θα γίνουν σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα της τουρκικής άρχουσας τάξης. Και βεβαίως οι σχεδιασμοί οι οποίοι υπάρχουν πάνω στο τραπέζι είναι οι αμερικανο-νατοϊκοί σχεδιασμοί για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και στην ευρύτερη περιοχή. Εάν αποδεχτούμε αυτή τη βάση ως βάση διαλόγου, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι σε βάρος του κυριαρχικού δικαιωμάτου της χώρας. Και αυτός ο συμβιβασμός θα είναι προσωρινός και θα είναι και επώδυνος συμβιβασμός για να ξανανοίξουν πάλι η όρεξη για ξαναμοίρασμα της περιοχής. Ναι. Υπάρχει μια απορία. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η αντίθεση στους σχεδιασμούς συνολικότερα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και η μη εμπλοκή της χώρας μας αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αντιμετώπιση τέτοιου είδους κινδύνων. Ναι. Τώρα μου θυμίζει ο κύριος Σπύρος εδώ πέρα που κάτι μου γράφει και θα σας το διαβάσω, κύριε Καρθανασόπουλε. Κάτι που μου είχε πει ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, έτσι, το 77 μου, το 78 μου το είχε πει. Μου λέει, μην είσαι αριστεροφοβικός, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν ποτέ να βάλουν τα χέρια τους στο μέλι του ελληνικού κράτους, δηλαδή στο χρήμα του ελληνικού κράτους. Είναι έντιμοι άνθρωποι και μάλιστα μου θύμισε Πλητάς, δήμαρχος Αθηναίων, που είχε βάλει σαν πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου τον αείμνηστο Κατριβάνο. Αυτό μου θύμισε. Όμως, μου έρχεται εδώ το εξής μήνυμα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Καρθανασόπουλο, πώς γίνεται οι κομμουνιστές σε όποια δημόσια θέση και αν έχουν αναλάβει δημαρχία κλπ. Ποτέ δεν έχουν κλέψει μισή δραχμή. Όλοι κλέβουν. Εσείς γιατί νομίζετε ότι έτσι θα πέσει η κλεπτοκρατία? Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα ότι με αυτόν τον τρόπο θα πέσει η κλεπτοκρατία. Απλώς το ζήτημα. Η κλεπτοκρατία. Η κλεπτοκρατία, εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να δημιουργήσει νησίδες. Έτσι. Όμως το θέμα της τάσης απέναντι στις δημόσιες ανάγκες και στο δημόσιο χρήμα είναι χαρακτηριστική και από αυτή την άποψη η στάση την οποία κρατούν οι εκλεγμένοι κομμουνιστές είναι και στάση που συνδυάζεται με την ίδια τους την ιδεολογία, με τις ίδιες τις αρχές και τις αξίες τους. Και από αυτή την άποψη αυτό το οποίο πρεσβεύουμε το εφαρμόζουμε και στην ίδια τη ζωή. Μάλιστα. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε πουθενά να σταθούμε, κύριε Κουίκ, με όλη αυτή την αντικομμουνιστική επίθεση η οποία γίνεται. Υπάρχει αντικομμουνιστική επίθεση, λέτε? Βλέπω ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά σας, ανεβαίνουν συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλυμμένη ή και απροκάλυπτη αντικομμουνιστική επίθεση. Και είναι και δημοφιλής ο κ. Κουτσούμπας μέσα σε όλα. Βεβαίως, αυτό εντείνει ακόμη περισσότερο την αγωνία ορισμένων κύκλων για την δυνατότητα του ΚΚΕ να συσπηρώνει ευρύτερες δυνάμεις. Και από αυτή την άποψη, για παράδειγμα, συγκαλυμμένος αντικομμουνισμός, είναι λογική ότι αυτά τα οποία βιώνουμε είναι μονόδρομος. Ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μονόδρομο. Αυτό
είναι ακριβώς η προσπάθεια η οποία γίνεται να τσακίσουν οποιαδήποτε ελπίδα έχει ο λαός να κινηθεί ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική και να αμφισβητήσει αυτή την κυρίαρχη πολιτική. Σύμφωνοι, μα πρέπει να μείνουμε έθνος ανάδελφο που λέει και ο Σαρτζητάκης. Δεν πρέπει να είμαστε σε ένα συνασπισμό μέσα. Προσέξτε, μιλάμε για υπεραλληλιστικούς συνασπισμούς που ποτέ, κύριε Κουίκ, ούτε τον ελληνικό λαό ωφέλησαν, ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας ωφέλησαν. Αυτά και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μόνο την ιστορική διαδρομή να πάρουμε. Η κατοχή της μισής Κύπρου. Αυτό ναι. Δεν αποτράπηκε. Όχι, όχι, αυτό ναι. Από τη συμμετοχή μας. Ούτε από τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί αν έμπαινε στο ΝΑΤΟ θα ήταν καλύτερα, ρωτάω. Αυτό το λέω. Το λέω επειδή είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος. Άχρηστη. Κύριε Καθανασόπουλε, μου μιλάτε για. Συγγνώμη. Μου μιλάτε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται παντελώς αδύναμη, ανίκανη στα θέματα διεθνούς πολιτικής. Δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα. Τίποτα. Ούτε τον Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει καλά με αυτά που λέει σε βάρος και της Ελλάδας. Μα διαπραγματεύεται με τον Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τεράστιες ευρωπαϊκές επενδύσεις. Στην Τουρκία, οι γερμανικές τεράστιες επενδύσεις. Ναι. Άρα λοιπόν το συμφέρον της Ευρωπαϊκής δεν είναι να πάει απέναντι στην Τουρκία, είναι να προσπαθήσει να τη ρημουλκίσει. Και από αυτή την άποψη, παρότι υποτίθεται στηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα, κάνει και ανατολίτικα παζάρια με την Τουρκία για να μπορέσει ακριβώς να υπηρετήσει τις ανάγκες και της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη λοιπόν πατάει όχι σε δύο βάρκες. Στηρίζει απλά και μόνο τα συμφέροντα των κυρίαρχων κύκλων. Έχω ένα άρθρο αύριο στη Real FM όπου μέσα σε όλα αποκαλώ και τουρκόφιλο τον Στόλτεμπεργκ του ΝΑΤΟ, γιατί ούτε και το ΝΑΤΟ κάνει κάτι. Εντάξει, δηλαδή, τι σόη συμμαχία είναι αυτή, δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από τη στιγμή που με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Από τη στιγμή που το κυρίαρχο συμφέρον, όπως έχει εκδηλωθεί και σε αυτό η Ελλάδα δεν λέει όχι, είναι η ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Που συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία και που η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα στρατός ετοιμοπόλεμος. Έχει στρατιωτικές δυνάμεις σε τέσσερις χώρες. Εκτός συνόρων. Κατάρ. Έτσι, έχει βάσεις σε περισσότερες ακόμη χώρες. Στην Αλβανία, στο Κατάρ και αλλού. Αλλά λοιπόν δεν είναι. Και η Γεωργία, σας παρακαλώ πολύ. Ακριβώς. Δεν είναι ένα μικρό μέγεθος λοιπόν. Και από αυτή την άποψη το να, η Τουρκία να αποδεσμευτεί από το ΝΑΤΟ και να πέσει στην αγκαλιά του σχηματιζόμενου, ακόμη δεν έχει σχηματιστεί, ευρωασιατικού άξονα, είναι μεγάλη υπόθεση για το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα τα οποία συγκρούνται αυτή τη στιγμή. Πάντως όταν είχα πάει ως καλεσμένος στα 100 χρόνια της Γεωργίας, πριν από 5 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση. Παρέλασαν τα γεωργικά στρατεύματα, αμέσως μετά τα αμερικανικά και τρίτο τα τουρκικά στρατεύματα. Και εκεί έπεσα ξέρος. Και βλέπετε την κατάσταση που υπάρχει τώρα στο Αζερβαϊτζάν, όπου και εκεί είναι ένας θύλακας, πήρε την αποθήκη για την ευρύτερη περιοχή. Σωστό, σε βάρος και των Αρμενίων μέσα σε όλα. Ακριβώς. Κύριε Καθανασόπουλε, κάναμε μια εξαιρετική κουβέντα, πιστεύω, για τα διεθνή θέματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάθεση της άποψής σας. Όχι της άποψής σας, δεν κλείσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω με την ακρίβεια τι κάνουμε τώρα. Διότι μπήκαν πρόστιμα. Πιστεύω ότι τα πρόστιμα του 1 εκατομμυρίου πολυεθνικές θα τραβήξουν λίγο τα ζόρια, θα τραβήξουν λίγο τα σκοινιά. Κύριε Κουίκ, εσείς θεωρείτε ότι η γίδα μπορεί να κουσαθεί από το κέρατο? Όχι. Το λέω αυτό γιατί είναι παρανυχίδα όλα αυτά τα ζητήματα. Τι κάνουμε. Βεβαίως, καλή είναι και η ελέγχη που γίνονται και τα όποια πρόστιμα. Αλλά αυτά δεν θα αποτρέψουν τις αιτίες της ακρίβειας. Ήδη αναφερθήκαμε με τις συγκρούσεις οι οποίες γίνονται στην περιοχή του ανταγωνισμού. Στον πόλεμο τον εμπορικό ο οποίος υπάρχει. Στον ενεργειακό πόλεμο ο οποίος υπάρχει. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται με πρόστιμα. Και τι γίνεται? Ένα θέμα. Δεύτερον, είναι οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και οι οποίες τροφοδοτούν την ακρίβεια. Και οι πολιτικές αυτές είναι η απελευθέρωση της ενέργειας των μεταφορών με τα ακριβά ενεργειακά μειγμάτα, η περαιτέρω εμπορευματοποίηση κοινωνικών πλευρών της ζωής μας, της υγείας, της παιδείας. Είναι η λεγόμενη εξωστρέφεια, η οποία δημιουργεί παράγοντες εκτόξευσης της ακρίβειας και βεβαίως όλα αυτά σχετίζονται και με την έμεση φορολογία αλλά και με το συνδυασμό με το επίπεδο των μισθών, των συντάξεων, του εισοδήματος. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύπλευρος παράγοντας και από τη στιγμή
που αυτό που έλεγε ο Μάρξ πριν από 150 χρόνια, ότι το κεφάλαιο δεν διστάζει μπροστά σε οποιοδήποτε έγκλημα με σκοπό το κέρδος, το βλέπουμε σήμερα να αποτυπώνεται ανάγλυφα στις μέρες μας. Πάντως καλά που μου είπατε για τη φορολογία, διότι χθες πήρα ένα ταξί και μου λέει ο ταξιζής, ο οποίος ακούγεται ο Real, ότι αυτή η φορολογία, η οριζόντια η οποία έχει μπει, τους τσακίζει με την έννοια το ότι οι άνθρωποι έχουν και το ταξίμετρο έτσι κι αλλιώς, ένα αποδεικτικό στοιχείο του τι κούρσες κάνουν. Αν ζητήσει ο πελάτης, βγάζουν και την απόδειξη από το μηχάνημα. Και πάνε για, μπορεί να κάνουν και απεργία αν χρειαστεί. Και οι δικηγόροι επίσης είναι σε μια φάση τέτοια. Βεβαίως, γνωρίζουμε πολύ καλά και μια σειρά επαγγελματικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό. Και το λέμε αυτό γιατί η πολιτική, το νέο φορολογικό που παρουσίασε η κυβέρνηση έχει μέσα, βασίζεται σε μια αντιδραστική λογική της συλλογικής ευθύνης. Δηλαδή είσαι επαγγελματίας, είσαι αυταπασχολούμενος, είσαι μικροεπιχείρηση, ότι είσαι φοροφυγάς. Αυτό και ως λογική είναι απαράδεκτο. Δεν πιάνω όμως τους πραγματικούς φοροφυγάδες. Ακριβώς, αυτό είναι. Με βάση αυτό το πρόσχημα δεν πιάνω τους πραγματικούς φοροφυγάδες που σήμερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη διασταύρωση στοιχείων μπορούν να δουν συγκεκριμένα ζητήματα. Μπορούν να βρούνε. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει δαπάνες για προμήθειες 100.000 και να δηλώνει πωλήσεις 10.000 και να μην έχει και αποθήκη καθόλου. Για κύριε Καθανασόπουλε, αυτό το βρίσκεις άμεσα. Το βρίσκεις απευθείας αυτό το βρίσκεις πάνω το πείσει. Ναι, Άρα λοιπόν μπορεί να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και να στοχεύσουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Και δεύτερον, δεν μπορείς να μιλάς για φορολογική δικαιοσύνη και να στοχοποιείς μια κατηγορία η οποία δεν πλουτίζει. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι πλουτίζουν και ταυτόχρονα αυτός που συγκεντρώνει τον πλούτο στα χέρια του να είναι στο απειρόβλητο με διάφορα ειδικά φορολογικά καθεστώτα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, άλλο ο φοροφυγάς και άλλο ο φοροφυλέτης, ο οποίος έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα μπορεί να πληρώσει. Μόνο και μόνο τα στοιχεία της ίδιας της ΑΔΕ τι δείχνουν. Δείχνουν ότι από τα 4 εκατομμύρια περίπου που χρωστάνε, έτσι, το 90% από αυτούς προστάει ως 10.000. Ναι, δεν μπορούν, δεν έχουν. Διαφορία. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχουν να πληρώσουν αυτά τα λεφτά, δεν είναι. Γιατί είναι και οι φόροι μέσα, έτσι είναι και τα πρόστιμα. Α, ναι, είναι να σου πω. Τόκοι. Το κογκληφί, 1,5% το μήνα. Ακριβώς. Το κογκληφί δεν είναι μόνο δηλαδή ο αρχικός φόρος που χρωστάνε. Και φανταστείτε με 5 και 6.000 και 3.000 που μπορεί να χρωστάει κάποιος, δεν κάνει περιουσιακά στοιχεία, δεν δημιουργεί. Μάλιστα. Αλλά να δουν αυτό το 10%. Το οποίο χρωστάει τα 90 δισεκατομμύρια από τα συνολικά 100 δισεκατομμύρια που χρωστούνται και οι οποίοι χρωστάνε από 1 και 2 και 10 και 15 εκατομμύρια στην εφορία, τι έγιναν αυτά τα χρήματα και που πήγανε. Μάλιστα. Γιατί από εκεί προέρχεται ο παράνομος πλουτισμός. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα την πολύπλευρη που κάναμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί θέλω, θέλω κάθε εβδομάδα στο τρίμερο που κάνω εκπομπή να μιλάω οπωσδήποτε και με το ΚΚΕ. Έτσι. Και πάλι ευχαριστώ καλά. Πολύ.